συνάδελφοι, λίγες στιγμές πριν η κυβέρνηση επιδίωξε στην πράξη να εφαρμόσει ακριβώς αυτό που υπηρετεί και το νέο, εντός εισαγωγικών, νέο νομοσχέδιο. Και εμείς με τη σειρά μας, οι συναγωνιστές μας στην Αθήνα, εφαρμόσανε στην πράξη ακριβώς αυτό που είχαμε πει, ότι δεν θα τους περάσει. Ενορχιστρώσανε ένα σχέδιο προκειμένου να καταστήλουν τη μαζική μαχητική κινητοποίηση που ακόμα και αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη στο Σύνταγμα και ναι, όντως δεν τους πέρασε, οι συνάδελφοί μας είναι εκεί, συνεχίζουν και διαδηλώνουν. Ενώνουμε λοιπόν τη φωνή μας μαζί τους και λέμε για άλλη μια φορά ότι δεν θα τους περάσει, συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε τη δράση μας απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στο Πασόκ Κινάλ ή όπως αλλιώς ονομαστεί, απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ που τώρα άψιμα θυμήθηκε το οργανωμένο κίνημα. Όλοι αυτοί βάλανε πλάτη και βάζουν πλάτη προκειμένου να σπείρουν τη φτώχεια και την εξαθλίωση για τα κέρδη των λίγων. Όλοι αυτοί βάλανε πλάτη και βάζουν πλάτη προκειμένου να καταστήλουν το οργανωμένο κίνημα. Είναι φυσικό και επόμενο η δίκαια οργή και αγανάκτηση να έρθει στο προσκήνιο. Και είναι στο χέρι μας αυτή η οργή να μεταγραφεί σε οργανωμένη δράση. Εμπρός λοιπόν, κάθε χώρος δουλειάς, κάθε εργοστάσιο, συνοικία, νοσοκομείο, σχολείο και σχολή. Να γίνει πυρήνας αντίστασης, να γίνει πυρήνας διεκδίκησης για τις δικές μας ανάγκες. Κλιμακώνουμε και είμαστε σε εγρήγορση. Εμπρός συνάδελφοι.